Για πες την άλλη είδηση. Πάμε σε κάτι που συνέβη τώρα, πριν αυτό που σου έλεγα πριν. Ναι, γι' αυτό. Η Ελεονόρα Μελέτη, γνωστή για τις θέσεις της και για το ότι ποτέ δεν αφήνει πράγματα να πάντα που την αφορούν και πολύ καλά κάνει, πριν από πάρα πολύ λίγα λεπτά, μέσω του Instagram της ήθελε να ξεκαθαρίσει το τι γίνεται σε σχέση με εκείνη και τον πρωινό καφέ και τους δημοσιογράφους που βρίσκουν συνεργάτες της από τον πρωινό καφέ, την κυρία Λτσαπατέρα, σήμερα την Εύη Δρούτσα, και τους ρωτούν τι συνέβαινε τότε και αν έγινε ψυχολογικό πόλεμο ή όχι. Είναι μετά τη συνέντευξη της Ελένης Μενεγάκη που έδωσε σωστά και μίλησε για εκείνη για συναισθηματική κακοποίηση εκείνη την εποχή. Έχω πάει και σε ειδικό και το έχω διαγνώσει ειδικό. Ναι, μια δική της υπόθεση. Το θυμάμαι. Λοιπόν, γράφει η Ελεονόρα, προς όλους τους συναδέλφους είναι τουλάχιστον γελίο να ρωτάτε πρώην συναδέλφους αν μου φέρθηκαν άσχημα στον πρωινό καφέ. Λίγο προσεκτικά, αν ακούγατε τη συνέντευξη στην Ελένη, θα κατανοούσατε, ελπίζω, πως ουδέποτε στοχοποίησα την εκπομπή ή το κανάλι για τη συναισθηματική κακοποίηση που εξομολογήθηκα. Τοποθέτησα χρονικά το γεγονός στην περίοδο εκείνη. Απάντησα στην ερώτηση, ήσουν τότε στον πρωινό καφέ, λέγοντας πως δεν είχα ακόμα ξεμπερδέψει από τον πρωινό καφέ. Λέει πάρα πολλά πράγματα και καταλήγει λέγοντας, αναρωτιέστε ποιοι ήταν, αλήθεια τώρα, σοβαρά, ντροπή, μόνο ντροπή. Ναι, αλλά λέει και στο ενδιάμεσο, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί πρόλαβα να το διαβάσω, ότι περισσότερο αφορά sites και σχόλια που γινόντουσαν. Πάνελ εκπομπών, πάντως σε δημοσιογράφους που πιάνουν ανθρώπους του πρωινού καφέ και τους ρωτούν, δεν τους ρωτούν ότι α, κακοποιήσατε την Ελεονόρα Μελέτη. Τους ρωτούν αν ήταν η Ελεονόρα Μελέτη καλά, αν αισθανόταν, αν είχατε καταλάβει κάτι. Επειδή... Δεν θεωρώ ότι θα γινόταν μια ερώτηση έτσι στη Λίτσα Πατέρα. Έκανες κάτι επειδή στην και η Ελεονόρα νομίζω κάνει μια αντίστοιχη εκπομπή. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή όταν σκάει ένα θέμα και εμείς το ψάχνουμε. Για να ξεκαθαρίσει. Δεν είναι καλά, έκανε. Θα γίνει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, τώρα παιδί μου θα πάμε, ναι, στο παρακάτω, αλλά να πω ότι εκείνη την εποχή τη θυμάμαι, γιατί νομίζω κάναμε ακόμα εμείς πρωινό και υπήρχαν σχόλια το πώς μπορεί αυτό το κορίτσι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ τηλεόραση να διαδεχτεί την Ελένη Μενεγάκη και τις χρεώνανε, αντί να αποδεχτούν αυτόν τον άνθρωπο που βλέπανε, έπρεπε να τον συγκρίνουν. Και έναν έμπειρο άνθρωπο που ήταν τόσα χρόνια στα δελτία. Είχε να κάνει όλο με το ότι ήταν η κοπέλα που διαδέχθηκε τη Μενεγάκη στον πρωινό καφέ. Ναι, ναι, ναι. Τελεία. Είναι όλο αυτό. Ωραία.